Το καλάθι, είπαμε, θα ανανεώνεται κάθε Τετάρτη βράδυ. Ακούσαμε στο ρεπορτάζ τον κύριο που έλεγε ότι βρήκε προϊόντα ακόμα και 5 ευρώ ακριβότερα. Είναι ακριβώς αυτό που επισημάναμε στα προϊόντα εκτός του καλαθιού. Πάμε λοιπόν στη Βαλεντίνα Καραγεωργίου. Βρίσκεσαι σε σούπερ μάρκετ, Βαλεντίνα, να δούμε τι σου είπε ο κόσμος. Ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις, αν είναι ικανοποιημένοι, αν είναι δυσαρεστημένοι ή απογοητευμένοι. Πολλοί είναι εκείνοι, Εύα, οι οποίοι έχουν έρθει από νωρίς το πρωί προκειμένου να δουν τα προϊόντα τα οποία έχουν τοποθετηθεί στο καλάθι του νοικοκυριού, το περιβόητο αυτό καλάθι, 51 τα προϊόντα. Να σου πω πως όσον αφορά τώρα στους καταναλωτές, πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι μου είπαν πως το βλέπουν θετικά, πιστεύουν πως θα κρατηθούν κάπως χαμηλότερα οι τιμές, θα πληρώνουν δηλαδή όσα πλήρωναν και το προηγούμενο διάστημα, τους προηγούμενους 2 και 3 μήνες. Δεν θα έχουν λοιπόν περισσότερες αυξήσεις. Φοβούνται όμως μήπως τα υπόλοιπα προϊόντα αυξηθούν και έτσι καταλήξουν τελικά να πληρώνουν ακόμη περισσότερα. Υπήρξαν όμως και εκείνοι οι οποίοι βγήκαν από το σούπερ μάρκετ λίγο απογοητευμένοι, καθώς όπως μου μετέφεραν, είναι ακόμη μπερδεμένοι σε σχέση με το καλάθι του νοικοκυριού. Περίμεναν να δουν χαμηλότερες τιμές από αυτές που έβλεπαν τις προηγούμενες ημέρες. Κάτι το οποίο γνωρίζουμε εξ αρχής πως δεν ισχύει. Οι τιμές θα είναι είτε σταθερές είτε θα αυξάνονται με βραδύτερους ρυθμούς σε σχέση με τα υπόλοιπα προϊόντα. Σε ευχαριστούμε, Βαλεντίνα Καραγεωργίου, και θα μείνουμε στις αντιδράσεις, γιατί πολλοί καταναλωτές κρατούσαν σήμερα μικρό καλάθι σε ό,τι αφορά τις μειώσεις και επιδόθηκαν σε συγκρίσεις για να δουν τι γίνεται με τις τιμές. Οι τιμές των προϊόντων πάντως αναρτώνται στο e-καταναλωτής.gov.gr, το οποίο σήμερα εμφάνισε σημαντικές αριθμίες λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας. Μου λέει ένας υπάλληλος, υπάρχει αυτό το χαρτάκι. Είναι ένα χαρτάκι πολύ μικρό που έχει μια ένδειξη. Και αυτή είναι η ένδειξη που ψάχνουν από σήμερα οι καταναλωτές, ακόμη και αν δεν τη βρίσκουν πάντα. Δεν υπήρχε ένδειξη. Επομένως, κουλουβάχατα. Έχω βρει προϊόντα, αλλά είναι, οι τιμές είναι κανονικά. Δεν έχει διαφορά τίποτα. Ό,τι τα παίρναμε την περασμένη εβδομάδα, τα παίρνουμε και τώρα. Είπανε πρώτη μέρα από σήμερα ισχύει, αλλά δεν υπάρχει. Δεν είδαμε κάπου τέτοιο καλάθι. Θα τα κοιτάω, αλλά τώρα επειδή μπήκα έτσι, χωρίς να θέλω, ας πούμε, να ψωνίσω του μήνα μου, δεν τα κοίταξα. Πάνω εδώ, γιατί έχω κι εγώ τις απορίες μου, όλα αυτά για να δω τι περιέχει και τι τιμές έχει. Κοιτάνε μία το σήμα και μία τις τιμές, ξεκινάνε τη σύγκριση και εντοπίζουν σε αρκετές περιπτώσεις διαφορές 10 με 15 λεπτών. Εγώ βγαίνω 2 φορές έρχομαι σε αυτό το σούπερ μάρκετ. Ξέρω τις τιμές απ' έξω και πού τοποθετούν το κάθε πράγμα. Είχε 5.30. Σήμερα το είδα 5.10. Εδώ γύρω υπάρχουν σχεδόν 3 σούπερ μάρκετ μεγάλα, να μην πω και 4. Οπότε κάθε φορά παίρνω αυτά που πρέπει να πάρω από κάθε σούπερ μάρκετ. Μου αρέσει, το επικρατώ. Από τα 50 προϊόντα που μπήκαν στη λίστα, με πολλούς να γεμίζουν το καλάθι και άλλους να μένουν στη θεωρία. Τι προϊόντα ψωνίσατε σήμερα? Πάλι η φέτα ψωμί και αυτά. Δεν αγόρασε τίποτα. Όλους όμως να κρατάνε στάση αναμονής, αλλά και μικρό καλάθι. Δεν έχουν πέσει, έχουν μείνει ίδιες και έχουν πάρει τις αυξήσεις που έχουν πάρει από τον Αύγουστο, από τον Σεπτέμβριο. Ουσιαστικά έχουν μείνει ίδιες. Θα βοηθήσει. Κατά πόσο, δεν ξέρουμε. Θα δούμε στην πορεία. Τα πράγματα που θα το πάρουμε λίγο φθηνό, καλό είναι. Αυτά που πήρα τα είδα. Τι να πούμε τώρα, κάθε μέρα αλλάζουν τιμές από πάνω. Και η κατάσταση, όπως λένε, έχει φτάσει στο απροχώρητο, με τις τιμές να έχουν πάρει φωτιά. Δεν ξέρω, πάντως υπάρχει μια βαθιά απογοήτευση σχετικά με τις τιμές του σούπερ μάρκετ. Ήταν τόσο μεγάλη αναμονή που από την πρεμιέρα δεν έλειψαν και τα μικροπροβλήματα. Με το ψηφιακό καλάθι στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, μια να ανεβαίνει και μια να κατεβαίνει. Εκεί οι καταναλωτές θα μπορούν να βρουν τη νέα λίστα κάθε Τετάρτη.